Ναι, κύριε Καμπά, ναι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα. Λέγατε λοιπόν για μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Είχατε μείνει εκεί. Ακριβώς. Να ακούσουμε αυτό. Η οποία ουσιαστικά είναι για τα F-35. Γιατί ενώ το γράμμα του Blinken, και εδώ θα έρθω τώρα, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα, για το μόνο για το οποίο συζητήσανε είναι για τα F-35. Τα οποία πραγματικά είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, είναι πάρα πολύ καλό, είναι state of the art σύστημα, το οποίο ασφαλώς θα δώσει μια όθηση στην επίτευξη της αεροπορικής υπεροχής. Αυτό όμως μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω όλα τα υπόλοιπα είναι υποαίρεση και εξηγούμε. Όπως πολύ σας είπατε και εσείς νωρίτερα, το F-35 είναι ένα αεροσκάφος το οποίο πρώτα δούμε τι πυρομαχικά θα πάρουμε για να του βάλουμε πάνω. Ξέρετε, αυτό ξεκινάει τώρα. Ουσιαστικά με αυτό το γράμμα περιμένουμε το letter of agreement, δηλαδή τη ΛΟΑ τη λεγόμενη, ναι. Η οποία θα κάτσουν κάτω μετά οι Αμερικάνοι με τους Έλληνες και θα κάνουν διαπραγματεύσεις για το τι πράγματα θα πάρουμε, πόσα θα πάρουμε και τι πυρομαχικά θα πάρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα πυρομαχικά, διότι αν πάρεις ένα αεροπλάνο το οποίο είναι τέτοιων δυνατοτήτων και του πάρεις φτηνά εντός αγωγικών ή όχι καλά πυρομαχικά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές του. Και ένα δεύτερο πάρα πολύ σωστό που είπε και ο κύριος Πουλακίδας και κυκλοφορεί ευρέως αυτό το πράγμα σε αυτούς που γνωρίζουν τέλος πάντων, είναι εάν θα μας αποδεσμεύσουν το λογισμικό, δηλαδή το λογισμικό των συστημάτων που επικοινωνεί με δορυφόρους και διάφορους αισθητήρες παγκοσμίως, εάν όλο αυτό το πράγμα μας το αποδεσμεύσουν. Διότι εάν δεν αποδεσμευτεί, στην ουσία το αεροπλάνο αυτό θα ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή να το πω καλύτερα, εάν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον ΑΒ λόγο, πέστε ότι του χρόνου αλλάζει ο πρόεδρος της χώρας και ή κάτι άλλο γίνεται και πλέον δεν έχουμε αυτή τη σχέση που υπάρχει σήμερα, μπορεί πράγματι να μας κλειδώσουν τα αεροπλάνα αυτά και να μην μπορούν να κάνουν τις αποστολές για τις οποίες τα θέλουμε. Φέρνω εδώ ένα παράδειγμα ότι το Ισραήλ, παίρνοντας τα αεροπλάνα αυτά, έβγαλε όλα αυτά τα συστήματα, γιατί τα συμφωνήσαμε με τους Αμερικάνους βεβαίως, και έβαλε δικά του συστήματα έτσι ώστε τα αεροπλάνα του να μην μπορούν να ελεγχθούν από κανέναν άλλον εκτός από τους ίδιους. Μόνο που εμείς δεν έχουμε αυτή την τεχνολογία όπως όλοι ξέρουμε. Φανταζόμαστε ότι δυστυχώς δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συμφωνία και δεν ξέρω αν τελικώς γίνονται αυτές οι συμφωνίες όταν αγοράζουμε κάτι, αν παίρνουμε και κάποια τεχνογνωσία. Αν είναι δηλαδή μες στους όρους ότι ναι, θα αγοράσει η Ελλάδα, αλλά θα αγοράσει και την τεχνογνωσία. Το πληρώνεις. Αυτό το πράγμα που λέτε το πληρώνεις. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις, να πάρεις το know-how του λογισμικού. Δηλαδή να μπορείς να επέμβεις μες στο λογισμικό. Άρα είναι θέμα οικονομικό. Όταν όμως θέλουμε να έχουμε μια ανεξάρτητη εθνική άμυνα και εθνική κυριαρχία και ειδικά όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι γίνεται μεταξύ μας και επειδή είμαστε και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και οι δύο, όπως ξέρουμε και το δόγμα Λούντς, όπως ξέρουμε και το ότι οι Αμερικάνοι μερικές φορές είναι υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, τα έχουμε ζήσει ιστορικά όλα αυτά. Καλό είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση αλλά βασικά οι επιτελείς αεροπορίας πρώτες και καλύτεροι να προσπαθήσουν να το επιβάλλουν αυτό το πράγμα όσο και αν κοστίσει, έστω και αν μειωθούν ο στόλος των αεροσκαφών αυτών κατά ένα. Μάλιστα. Δηλαδή να έχουμε ένα λιγότερο και να πληρώσουμε αυτό το πράγμα. Σε όλα ένα αυτά... δεύτερο που θέλω να πω παρακαλώ, είναι παρακαλώ. Για τα F-16 τα τουρκικά. Ναι, ναι. Ξέρετε, έγινε ένας αγώνας, καταναλώθηκε πολύ διπλωματικό κεφάλαιο τα τελευταία δύο χρόνια για να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-16 και την αναβάθμιση αυτή. Τελικά βλέπουμε ότι την πήρανε. Στηριχτήκαμε σε αυτό το οποίο έλεγε ο Μενέντες και πολύ σωστά για τη χώρα μας, ότι να απαγορεύσουμε τις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ελεγχθεί. Δεν ζητήσαμε εγγύησης ασφαλείας, καμία εγγύηση ασφαλείας. Και φτάσαμε στο σημείο πριν από λίγο καιρό με τον Blinken πλέον να βγει τελείως από την εξίσωση οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και το μόνο που έμεινε και στην εξίσωση για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-16 ήταν να υπογράψουν για τη Σουηδία. Πράγμα που έγινε και τα πήραμε τα F-16. Αυτό πρέπει να το γράψουμε, παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη, να το γράψουμε ότι δεν ζητήσαμε εγγυήσεις ασφαλείας.
Να το γράψουμε ακριβώς, παρακαλώ, από κάτω αυτό που λέει ο κύριος Καμπάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό. Συνεχίστε, κύριε Καμπά. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, όπως, επειδή το επισημάνατε αυτό και καλά κάνετε, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εγγύηση ασφαλείας, μιας και είμαστε σύμμαχοι με αυτή τη χώρα, ακόμα και παρουσία δυνάμεων, αφού έχουμε έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν εδώ δυνάμεις διοικητικής μερίμνης βεβαίως αμερικάνικες, να υπάρχουν και άλλες, να παρακολουθούν την τήρηση αυτών των δεδομένων. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Όπως επίσης, τελευταίο και κλείνω γιατί σας κούρασα, τα F-35 τα πήραμε σαν μοχλό πίεσης, διότι θέλανε να πιέσουν την Τουρκία να υπογράψει και τη Σουηδία. Εγώ αυτό κατάλαβα από όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγε ο Μπλίνκεν στην Τουρκία, τους είπε ότι ξέρετε, εμείς θα δώσουμε στην Ελλάδα F-35 για να πάρετε και εσείς τα F-16, υπογράψε για τη Σουηδία. Με λίγα λόγια, χρησιμοποιηθήκαμε σαν μοχλός πίεσης, σαν το αντίπαλο δέος, πέστε το όπως θέλετε, για να υπογραφεί με τη Σουηδία η συμφωνία. Και αυτό εμένα προσωπικά με αφήνει λίγο ενοχλημένο, θα έλεγα, για τη σχέση την οποία θα έπρεπε να έχουμε με αυτή τη χώρα σε σχέση με αυτή που μας αξίζει. Πριν επιστρέψουμε. Ναι, πες. Αν τελειώσουμε τα αεροπλάνα. Όχι, δεν τελειώσα ακόμα με τα αεροπλάνα. Λέω, σε όλο αυτό τον προβληματισμό που θέσατε, να θυμίσω ότι στην εισαγωγή, στην αρχή-αρχή, η επιστολή Μπλίνκεν προς τον κύριο Μητσοτάκη λέει: «Η παραχώρηση αμυντικού υλικού στους συμμάχους μας, στο ΝΑΤΟ, αποτελεί θεμελιώδη συστατικό των προσπαθειών μας για να τονώσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να ενισχύσουμε τις συλλογικές αποτρεπτικές και αμυντικές δυνατότητες της συμμαχίας. Προς αυτό το σκοπό έχουμε επιδιώξει να συνεργαστούμε στενά με την Ελλάδα ώστε να προωθήσουμε τα κοινά συμφέροντας και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που είναι ζωτική σημασία για τη συνέχιση της διεθνούς τάξης που εδράζει σε κανόνες». Όλο αυτό παραπέμπει σε σχεδιασμό στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θυμίζει διπλωματικά, αν το δει κανείς, ότι είναι μόνο εξυπηρετεί την ασφάλεια της Ελλάδας, σαφώς και του ΝΑΤΟ, αλλά άμα το δει αυτό κανείς όλο σε σχέση με όσα συμβαίνουν σήμερα, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός και η Ελλάδα πληρώνει και αυτόν τον σχεδιασμό. Ξέρετε, είναι αυτό το οποίο συζητάμε, η περίσφυξη πάλι της Σοβιετικής Ένωσης που το έχει γίνει η περίσφυξη της Ρωσίας. Δηλαδή, στην ουσία, συνεχίζει να στείνει γύρω-γύρω από τη Ρωσία στις διάφορες χώρες οπλικά συστήματα, βασικά στις δεδομένες, τα οποία θα εν δυνάμει θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ρωσίας εάν ποτέ χρειαστεί αυτό το πράγμα. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Θα μπορούσαμε όμως με την καλή την έννοια να το εκμεταλλευτούμε. Όταν ζητήσαν όλες αυτές τις βάσεις ή ακόμα και αυτό τώρα με τα F-35, τα οποία ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν και εκεί μέσα από το ΝΑΤΟ, θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε και εμείς κάποιες και εξασφαλίσεις, όπως είπατε και προηγουμένως, εγγυής ασφαλείας δηλαδή, αλλά και κάποια άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να υπάρχει μια αμοιβαιότητα σε αυτή τη σχέση και όχι καθαρή να είμαστε δεδομένοι και ό,τι μας λένε να το κάνουμε. Δηλαδή να κερδίζουμε και εμείς, να έχουμε και εμείς εθνικά συμφέροντα. Και θα κάνετε λίγη υπομονή να ακούσετε την ερώτηση του Πουλακίδα, διότι θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ερχόμαστε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, απλώς να επαναλάβω ότι αμέσως σήμερα, το Σάββατο, στάλει αυτή η επιστολή Μπλίνκεν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πήρε τηλέφωνο τον κύριο Ζελένσκι για να τον διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέλνει οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, την ώρα που οι Αμερικανοί έχουν παγώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Έχουν δυσκολία λόγω των εσωτερικών αντιθέσεων, δηλαδή. Μα το γράμμα του Μπλίνκεν γράφει μέσα για 200 εκατομμύρια που μας προτρέπει. Και όταν μας προτρέπει ο Αμερικάνος, δεν μας προτρέπει, μας υποχρεώνει. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς θα απογυμνωθούμε από το αμυντικό μας υλικό. 200 εκατομμύρια είναι τεράστιο ποσό. Ποσό για μας. Μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία, κύριε Καμπά, αμέσως μετά ερχόμαστε πάλι μαζί σας. Παρακαλώ, διάλειμμα. Ναι, συνεχίζουμε λοιπόν με τον πάντα με τον στρατηγό Καμπά, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ. Κώστα, ο λόγος σε σένα. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση γίνεται πάρα πολύ με τη λέξη δωρεάν. Αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία υποτίθεται μας τα δίνουν δωρεάν. Είναι α, όντως είναι δωρεάν, δηλαδή όντως δεν κοστίζουν κάτι στις ελληνικές δυνάμεις. Και δεύτερον,
Μήπως είναι παροχημένα του πεταματού, γιατί δεν τα χρειάζονται οι Αμερικάνοι και μας τα φορτώνουν εμάς για να σαπίσουν στα χέρια τα δικά μας. Είναι μια, το λέω, το φέτο ευρύτερα βλέπει το θέμα. Πολύ καλή ερώτησή σας και μάλιστα άκουσα και τον Πρωθυπουργό σήμερα, εκτός από χθες την ανακοίνωση που έκανε τη διθυραμβική, ακόμα και σήμερα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, μίλησε για μια σημαντική δωρεάν προμήθεια υλικού. Σημαντική. Άρα λοιπόν θα τα αναλύσουμε και τα δύο. Δωρεάν. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία μας δίνουν προέρχονται από το πρόγραμμα EDA, το οποίο σημαίνει Excess Defense Attribute. Δηλαδή υλικά τα οποία είναι πλέον των απαιτουμένων για τους Αμερικάνους, που οι Αμερικάνοι πλέον τα βάζουν στην άκρη, δεν τα χρησιμοποιούν και πια δεν χρησιμοποιούν τα πιο παλιά και τα πιο χρησιμοποιημένα, τα οποία τα βάζουν στην άκρη και στην ουσία είναι ή σε μακράν αποθήκευση ή εγκαταλειμμένα σε κάποια αποθήκη, σε κάποιο τίποτα όπως λένε οι Αμερικάνοι, σε οποιοδήποτε μέρος της Αμερικής. Λοιπόν, αυτά τα υλικά βρίσκονται εκεί. Η μεθοδολογία που τα παίρνουμε, όπως τη λένε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι as is, where is. Δηλαδή, όπως είναι και όπου είναι. Άρα λοιπόν πάει εκεί η Ελλάδα, διαλέγει ποια θέλει να πάρει από αυτά. Τα παλιά χρησιμοποιημένα από τους Αμερικάνους, και αφού τα πάρει αυτά τα πράγματα, στη συνέχεια πρέπει να πληρώσει ένα για την συντήρησή τους, για την επισκευή τους, για την εκπαίδευση σε αυτά, βλέπετε τα Bradley που θα πάρουμε, και στη συνέχεια το πιο σημαντικό που είναι και το μεγαλύτερο, το πιο κοστοβόρο, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Προς επίρρωση αυτών που λέτε, ζητώ συγγνώμη, στην επιστολή Blinken του Σαββάτου λέει επιλέξει 2 αεροσκάφη σε 130 πλεονάζοντα αμυντικά υλικά. 10 κινητήρες για αεροσκάφη P3 πλεονάζοντα αμυντικά υλικά. 60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley ως πλεονάζοντα αμυντικά υλικά. Να ρωτήσω κάτι. Συμπληρωματικό σε αυτό. Αντί των συγκεκριμένων, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε. Που αυτά είναι μεταχειρισμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι χρησιμοποιημένα μεταχειρισμένα. Δεν λέω ακατάλληλα, αλλά όπως μας περιγράφει η στρατηγία, έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι δεύτερης διαλογής. Και τρίτης. Το κόστος για να αγόραζε η χώρα άλλα ίδιας τεχνολογίας, αλλά καινούρια. Δεν θα ήταν προτιμότερο, θα ήταν μεγαλύτερο, μικρότερο, ποιο ήταν το κόστος. Δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Δηλαδή, δεν είναι δωρεάν. Ξεκάθαρο. Διότι όλα αυτά τα ποσά που σας λέω είναι αρκετά ψηλό. Ένα ψηλό ποσό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα Καϊόβα που πήραμε πριν από 3 χρόνια στην Ελλάδα, τα αναγνωριστικά αυτά ελικόπτερα που κάποιοι εξ αυτών πνιγήκαν και μέσα στο Στεφανοβίκιο, αν θυμάστε τώρα με τις πλημμύρες. Πήραμε 70 κομμάτια τα οποία τα φέραμε στην Ελλάδα. Τα πήραμε δωρεάν και αυτά. Αυτό με EDA. Ήταν EDA υλικά και αυτά. Λοιπόν, από αυτά τα υλικά πληρώσαμε 50 εκατομμύρια για να κάνουμε όλα αυτά που σας είπα. 50 εκατομμύρια. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι κάποια από εσά τα οποία είναι αρκετά σοβαρά αναλόγως του υλικού. Αυτά τα υλικά τώρα δεν μπορεί να τα βρεις στο εμπόριο έξω να τα πάρεις. Αυτά θα τα πάρεις από μια χώρα η οποία τα αποδεσμεύει και τα παίρνεις εσύ, τα χρησιμοποιείς, τα φτιάχνεις πρώτα και τα χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι δωρεάν. Είναι ένα ποσό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι, η κυβέρνηση δηλαδή, και να πει ότι κύριοι, θα μας στοιχήσει το 1/4 του ποσού που θα δίναμε αν τα παίρναμε κανονικά από το εμπόριο εντός εισαγωγικών. Μεταχειρισμένο, όπως επαναλαμβάνω. Μία δεύτερη ερώτηση. Να πάμε τώρα σε κάτι που εσείς είστε της ξηράς, αλλά να σας πάω λίγο στο ναυτικό. Όπου θέλετε, ναι. Ο κύριος Βένδιας ανακοίνωσε σήμερα, έκανε λόγο σήμερα σε μία δήλωσή του για συμπαραγωγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες 7 φρεγατών Constellation. Constellation, ναι. Έχετε κάποια εικόνα για το τι ακριβώς είναι και κατά πόσο συμφέρει μια χώρα να μπαίνει σε συμπαραγωγή? Έχουμε εμείς την εμπειρία ότι αγοράσαμε πρώτη το γερμανικό υποβρύχιο, που μας κόστησε πολύ περισσότερο από ότι το πήρε ο επόμενος αγοραστής. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι 4 φρεγάτες οι οποίες θέλουν να μας δώσουν είναι από αυτές τις αποτυχημένες, οι οποίες τις αποσύραν οι Αμερικάνοι, τις LCS εννοώ, τις οποίες τις αποσύραν οι Αμερικάνοι διότι είχαν πολλά προβλήματα τεχνικής φύσεως και δυστυχώς προσπαθούν να τις δώσουν όπου βρούνε. Τελικά είπαν τώρα ότι υπάρχει πιθανότητα να τις δώσουν σε εμάς.
Εκεί θα χρειαστούμε πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια για να τις συνεφέρουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι λάθος, μα λάθος επιλογή να πάμε εκεί. Τώρα για τη συμπαραγωγή την οποία είπε ο κύριος Δέντιας, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να αγοράζουμε ένα υλικό το οποίο είναι δοκιμασμένο. Στο παρελθόν υποφέραμε σαν χώρα παίρνοντας κάποιο υλικό που το αναπτύσσαμε εμείς μαζί με μια εταιρεία, διότι πολλές φορές λόγω των παιδικών ασθενειών αυτών των υλικών ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Παράδειγμα, τα NH90 τα ελικόπτερα που τα πήραμε και ακόμα και σήμερα δεν τα έχουμε ενεργοποιήσει όπως τα είχαμε ενεργοποιήσει, και παρόλο που χαλάσαμε 700 εκατομμύρια. Τώρα, η άλλη λύση είναι συμπαραγωγή με κάποιες μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν την εμπειρία για να φτιάξουν ένα τέτοιο οπλικό σύστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το constellation αυτό είναι ουσιαστικά οι βελτιωμένες, οι καινούργιες, οι frame των Ιταλών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή, την οποία θα αποφασίσει το ναυτικό αν θα πρέπει να την ακολουθήσει ή όχι. Είναι όμως μια φρεγάτα η οποία θα στηριχθεί πάνω στις δοκιμασμένες στις frame και θα είναι, να το πω, η εξέλιξή της, η εξέλιξη αυτού της frame. Και την έχει παραγγείλει και και ο Αμερικάνος αυτό. Αλλά άκουσαμε ότι θα αρχίσει να παράγεται από το 2027. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, ναι. Τώρα αυτό πότε θα χρησιμοποιηθεί, πότε θα χρειαστεί, ναι. Εμείς σε κάθε περίπτωση, επειδή πάμε εκεί πέρα το 27 και σίγουρα στη χώρα μας η πρώτη constellation μπορεί να εμφανιστεί μετά το 30, 32, 35, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μια ενδιάμεση λύση. Δεν έχουμε τη Μπελαρά. Η Μπελαρά είναι ασφαλώς, θα τις πάρουμε. Η πρώτη Μπελαρά βεβαίως είναι η Basic Edition. Η δεύτερη θα είναι αυτή έτσι όπως θέλουμε εμείς. Και όταν πάρουμε τη δεύτερη θα φύγει η πρώτη να πάει πίσω να ανακατασκευαστεί και να γίνει και αυτή σαν τη δεύτερη. Με λίγα λόγια, πολλά κόλπα, πολλά περίεργα. Με αποτέλεσμα το ναυτικό μας ακόμα είναι πίσω, είναι πολύ πίσω. Και εδώ έρχομαι και λέω, μπορεί να αποκτήσαμε αεροπορική υπεροχή με τα F-35, πράγματι. Είναι ένα αεροπλάνο αιχμής, δεν το συζητάω, και στρατηγικό. Παρ' όλα αυτά, δεν απαιτείται μόνο η αεροπορική αιχμή. Για να χτίσεις αποτροπή, πρέπει να έχεις ισόρροπη ανάπτυξη. Και η ισόρροπη ανάπτυξη είναι σε όλους τους κλάδους. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις την αεροπορία να είναι πικ και οι υπόλοιποι, δηλαδή το ναυτικό και ο στρατός, να είναι στα τάρταρα. Πρέπει όλοι να αναπτύσσονται. Κύριε Καμπά, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που λέτε το εξής. Επειδή ακούμε διάφορες δηλώσεις, ακούμε από τον Πρωθυπουργό αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια, ακούμε από τον κύριο Δέντια πράγματα και είδαμε και αναταραχές κατά καιρούς μέσα στο στράτευμα σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, δηλαδή ειδικά στο ναυτικό προτάσεις διαφορετικές. Είναι αποσαφηνισμένο η στρατιωτική ηγεσία καταρχήν, τι ζητά από την πολιτική ηγεσία? Είναι αποσαφηνισμένο αυτό? Το έχετε καταλάβει εσείς? Για τα βασικά και χοντρά πράγματα εγώ σας ρωτάω. Δεν σας ρωτάω για λεπτομέρειες και άπειρες τεχνικές, άπειρα τεχνικά στοιχεία, αλλά σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση. Γιατί άκουσα παρέμπτως χάρη, και με αυτό ολοκληρώνω την ερώτηση, τον κύριο Δένδια 24 ώρα πριν φτάσει η επιστολή Μπλίνκεν να λέει σε μια του ομιλία: η Ελλάδα χρειάζεται υλικό για να αμυνθεί, όχι για να κάνει εκστρατείες μακρινές. Ακριβώς. Θέλω να πω, είναι αποσαφηνισμένα τα πράγματα, τι θέλουμε? Κοιτάξτε, κανονικά η αμυντική σχεδίαση είναι η επιστήμη βάσει της οποίας σχεδιάζονται οι εξοπλισμοί για μια χώρα. Οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Αυτή την αμυντική σχεδίαση υπάρχουν μέσα στα επιτελεία, μικρά επιτελεία, τα οποία δουλεύουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Έχω περάσει και εγώ από ένα τέτοιο επιτελείο και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Από και μετά, αυτό το πράγμα, ουσιαστικά ξεκινάμε από την απειλή. Βλέπουμε ποια είναι η απειλή και βάσει της απειλής εμείς προσαρμόζουμε τις εξοπλιστικές μας ανάγκες και τις επιχειρησιακές μας ανάγκες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Από εκεί και μετά, εάν εμείς υπερβάλλουμε και για κάτι το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον αλφα τρόπο, εμείς προσπαθούμε να πάρουμε το αλφα στο τετράγωνο, αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο
είναι και στην εγωιστική και στην τεχνιακή διάθεση κάποιων, το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά συγχρόνως πιθανώς κρύβει και δυνατότητες σκανδάλου από πίσω. Το ζήσαμε πιο παλιά χρόνια που ενώ θέλαμε το α, παίρναμε το α στο τετράγωνο μόνο και μόνο για να καταφέρουμε να έχουμε και κάποια άλλα κέρδη. Μιλάω για σκάνδαλα πλέον. Άρα λοιπόν, εάν δουλέψουμε σωστά και αν υπάρχει και η Βουλή και όλα αυτά ελέγχονται σωστά όμως από τη Βουλή, δηλαδή υπάρχει ένας σωστός επιμερισμός ευθυνών από το επιτελείο μέχρι και την κυβέρνηση, μέχρι δηλαδή και το ΚΙΣΕΑ, τότε νομίζω ότι δεν θα ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα και θα ζητάμε τα σωστά πράγματα. Εάν ακολουθούμε τη λογική, και αυτό είναι το bottom-up διαδικασία, δηλαδή ξεκινά από κάτω και προχωράει προς τα πάνω αυτή η διαδικασία. Ενώ εάν πάμε στο ανάποδο και αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και λέει θα πάρετε ραφάλ και τρέχουμε προς τα κάτω να δικαιολογήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να πάρουμε τα ραφάλ, καταλαβαίνετε ότι πλέον χαλάει η σούπα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι και το θέμα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πώς κρίνεται αυτό που τους δίνεται με τα F-16, τους αρκεί, θα θελήσουν και άλλα πράγματα? Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με την αεροπορία εν προκειμένου της Τουρκίας? Λοιπόν, πάμε για την Τουρκία. Η Τουρκία ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργήσε με τη διαδικασία του Οθωμανικού παζαριού, κράτησε όλη αυτή την περίοδο το θέμα με τη Σουηδία μόνο και μόνο για να καταφέρει να πάρει τα F-16, μιας και την είχαν να πετάξει έξω από τα F-35. Θέλω να πιστεύω, μάλλον με το που τα πήρε τα F-16 σήμερα, χθες, προχθές, ακούσαμε τον Ερντογάν να βγαίνει από τη Σμύρνη, από την πόλη που είχε πάει για κάποιες ομιλίες, και να μιλάει πάλι εχθρικά και πολεμικά εναντίον των Ελλήνων. Δείχνει λοιπόν ότι η λειτουργία, τα εθνικά σχέδια της Τουρκίας εναντίον του Αιγαίου και της χώρας μας, όπως επίσης και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, δεν έχουν φύγει ποτέ από το μυαλό των Τούρκων. Άρα λοιπόν πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον, εγώ δεν πάω και πάρα πολύ μακριά, θα βρεθεί πάλι ένας μοχλός πίεσης που οι Τούρκοι θα πάνε να ζητήσουν και τα F-35. Και μην ευνηδιαστείτε αν δείτε μέσα στα επόμενα χρόνια να αρχίσουμε να συζητάμε, και τα πολύ κοντινά επόμενα χρόνια, να αρχίσουμε να συζητάμε πάλι για το ότι θέλουν να πάρουν τα F-35 πιέζοντας με κάποιον τρόπο. Ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος? Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα στηριχθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Μπορεί να είναι ακόμα και το θέμα με το Παλαιστινιακό, που ήδη βλέπουμε ότι έχει βγει απέναντι από την Αμερική και τη Δύση η Τουρκία με την Παλαιστίνη. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί εκεί το πράγμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πολύ κακώς φτιάχτηκε αυτή η διακήρυξη των Αθηνών, διότι στην ουσία απετέλεσε μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ για τον Ερντογάν, να κάνει τη Δύση να πει «Να, οι Έλληνες μια χαρά είναι, τώρα μπορούμε να του δώσουμε τα F-16». Και μπορεί αυτό δυστυχώς να συνεχιστεί και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα και να μην υπολογίζουμε σε αυτόν τον αστάθμητο φίλο εντός αγωγικών, τον Ερντογάν, διότι μέχρι στιγμής μας έχει αποδείξει ότι γίνεται φίλος μόνο και μόνο όταν θέλουν τα συμφέροντά του να πάρουν κάτι από τη Δύση που περνάει μέσα από την Ελλάδα. Και πριν σας αφήσουμε, εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που ήδη είπατε για την Ουκρανία. Και επειδή είναι από τις άμεσες δεσμεύσεις, δηλαδή άμεσα η Ελλάδα, και φάνηκε με το τηλεφώνημα του σημερινού του Πρωθυπουργού, πρέπει να στείλει υλικά στην Ουκρανία. Τώρα, σήμερα που λέει ο λόγος. Ακριβώς. Τι φαντάζεστε άλλο ότι μπορεί να στείλει η Ελλάδα στην Ουκρανία αυτή την ώρα? Πρώτα απ' όλα, ξαναμάθαμε από το εξωτερικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια δώσαμε 60 εκατομμύρια σε υλικό στην Ουκρανία. 60 εκατομμύρια. Και ξέρετε, δεν θα τα πάρουμε πίσω αυτά τα λεφτά, γιατί ίσως δόθηκε αυτή η εντύπωση από το γράμμα. Το γράμμα τα λέει ότι τα 60 εκατομμύρια αυτά θα είναι FMF, θα είναι δηλαδή funding. Θα είναι δηλαδή κάτι σαν δάνειο που θα υπάρχει στην Αμερική και θα πηγαίνουμε εκεί πέρα και θα λέμε θέλουμε αυτό, θέλουμε αυτό, θέλουμε αυτό, και θα μας τα αφαιρούν από αυτά τα λεφτά. Τώρα, τι μπορούμε να μας ζητήσουμε αυτά τα 200 εκατομμύρια? Λυπάμαι που το λέω, αλλά φοβάμαι ότι θα είναι αντιεροπορικά ρωσικής κατασκευής και προέλευσης, όπως τα Τόρμι 1, τα OSAT, τα S-300.
Ναι, βλήματα. Α, θα δώσουμε τις 400. Ναι, ναι. Όχι, εκτιμήσεις είναι αυτές, δεν είπα θα τα δώσουμε. Αλλά γράφτηκε, ακούστηκε αυτό τις τελευταίες. Όταν ακούω 200 εκατομμύρια είναι τεράστιο το ποσό για μεταχειρισμένο υλικό. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα και ξέρετε ποια είναι αυτό το θέμα. Ότι με αυτά λεφτά μετά, με αυτά τα 200 εκατομμύρια για να πάμε να πάρουμε καινούργιο υλικό εμείς από τους Αμερικάνους, δεν φτάνουν για να πάρουμε, να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα αντιρροπορικά που θα πάρουμε. Μπορούμε να δώσουμε, δώσουμε ρουκέτες. Ήδη έχουμε δώσει πολλές χιλιάδες ρουκέτες για τα RM70 που έχουν οι Ουκρανοί. Ίσως να δώσουμε κι άλλες. Με λίγα λόγια, φοβάμαι ότι στη λογική ότι έχουμε τα F-35 και λύσαμε τα προβλήματά μας, πράγμα το οποίο βεβαίως είναι ειρωνικά το λέω, φοβάμαι μήπως απογυμνωθούμε και σε άλλους τομείς και αυτό θα είναι επικίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία και γενικά για τη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσταν απόλυτα κατατοπιστικός και τεχνικά αλλά και επί της ουσίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι, για τους αυτούς που μας ακούν ήταν απόλυτα κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση σας.